από τον εμπορικό κόσμο που μιλάω και από την εστίαση και από το λιανικό εμπόριο, η ιδέα του ότι η κυβέρνηση αυτή αποφάσισε να συνδέσει τα μέτρα με τον τζίρο έχει χαιρετιστεί από όλους εξαιρετικά θετικά για έναν επιπλέον λόγο. Ο κυριότερος λόγος που μια επιχείρηση δεν μπορεί να αποδείξει μείωση τζίρου μεταξύ 19 και 20, ο μοναδικός πραγματικός, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, αν έχει κάνει καταστήματα, έχει κάνει ισχυρό κατάστημα, είναι να μην έκοβε αποδείξει το 19. Δηλαδή, αποδείξει το 19 να ήταν μια σειρά. Ευθύνεται το κράτος που δεν έκανε έλεγχο να το βρει. Και την πατάει αυτό που δεν το έκανε. Δεν είναι αυτό. Θα σας πω, κύριε Υπουργέ. Να σας πω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Ο πρώτος που φταίει να σου δεν κόβει την απόδειξη, κύριε Μαυραγάνη. Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να κάνει αυτό. Δεν χαϊδεύουμε κανένα αυτή, κύριε Υπουργέ. Είναι αυτό που δεν μπορεί να ακούστε ένα πραγματικό γιατί παράδειγμα. Αυτός κλέβει από το κράτος και κλέβει και από το διπλανό του που την ίδια επιχείρηση. Πέρυσι το καλοκαίρι όλη η Αθήνα δεν πήγε στην Μύκονο, δεν πήγε στην Χαλκιδική. Έμεινε στην Αθήνα πέρυσι. Δεν πήγαν διακοπές με την κλασική έννοια. Οι περιοχές γύρω από την Αθήνα εμφάνισαν μια αύξηση τζίρου. Οι κοντινές περιοχές. Αυτό που λέτε δεν έχει συμβεί. Οι περιοχές γύρω από την Αθήνα, οι τουριστικές της πλάκας, επειδή τις έχω ειδικότερα ψάξει, έχουν συντριβή στου τζίρου του. Συντριβή. Μάλιστα. Μείον 70 και μείον 80 ευρώ. Εγώ ήθελα να πω για εκεί να που βλέπεις 10, εκεί που βλέπει. 10-15 επιχειρήσει τη σειρά που πουλάνε σανδάλια, τουριστικά είδη, κομπολόγια, σουβλά κτλ. Μείον 70, ξαφνικά πετάγεται ένα στη μέση που έχει συν 10. Ναι, δεν μπορεί να καταλάβουμε τι έχει είναι λοιπόν ότι δεν αλλάζει κάποιε εξαιρέσει και παραμένουν οι περιοχέ. Γιατί έχουν μείον 70, αφού έχει συν 10 και να μου λέτε ότι φταίει το κράτο. Κύριε Υπουργέ, να σα πω το εξή. Με συγχωρείτε λίγο. Έμα να μιλήσουμε κι εμεί όμω. Μιλάτε ακατάπαυστα. Ξέρω ότι το έχετε με το Λέγκιν, αλλά θέτουμε και ερωτήματα. Εγώ είπα ότι οφείλει και το κράτο να κάνει. Τα μέτρα αυτά έχουν λειτουργήσει και ω βασικό μοχλό εμπέδευση φορολογική συνειδήσεω στην Ελλάδα. Γιατί για πρώτη φορά δεν αισθάνονται κορόιδα. Τώρα ο κύριος Πλάτος θέλει να μου πει ότι πρέπει να πάω να επικροτήσω και το φοροφυγά και το φοροκλέπτη. Κανείς δεν επικρατεί. Εγώ θέλω να πάρει τα λεφτά και ο τζίρος είναι άσχετος από το κέρδος. Δεν έχει νόημα.